Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την κοινή συνάντηση και θέλω καταρχήν να σας εκφράσω την ικανοποίηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχαμε μια μεγάλη επιτυχία στις 21 Μαΐου και αυτό είναι αποτέλεσμα της δικής σας δουλειάς, της δικής σας αποδοχής, της δικής σας στήριξης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΠ και μέλη του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, συνυποψήφοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ με ανθρώπους της παράταξης, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν όλα όσα γίνανε, μια σοβαρή και σκληρή πορεία με δουλειά και αποφασιστικότητα και βέβαια θα πρέπει εδώ να αναφερθούμε σε αυτό που έγινε την 21η Μαΐου. Εκφράστηκε ο κόσμος και ο κόσμος τι είπε. Αναγνώρισε τη δουλειά που έγινε. Κατέγραψε μία μεγάλη διαφορά, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται ούτε μεμονωμένα, ούτε όλους μαζί αυτούς που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση και πέρα. Και παράλληλα, αναγνώρισε και εμπιστεύεται τη δουλειά της Νέας Δημοκρατίας και θέλει να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα που δίνει ελπίδα, που έχει προοπτική και κυρίως που εγγυάται το μέλλον. Γιατί πολλοί παράμετροι υλοποιήθηκαν, πολλά μέτρα ελήφθησαν, πολλά προγράμματα έγιναν πράξη και υπήρξε αποτέλεσμα. Μειώθηκε η ανεργία, αυξήθηκε η ανάπτυξη, εξασφαλίστηκαν θέσεις εργασίας και καταπολεμήθηκαν πολλά αρνητικά φαινόμενα. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην Υφυπουργό των Οικονομικών που ήταν σήμερα εδώ και με μία αναλυτική ομιλία περιέγραψε όλα όσα γίνανε και πρέπει να ξέρουμε και όλοι εμείς και όσοι θα τα ξέρουμε να επαναλαμβάνονται και να τα ακούμε όλο αυτό το διάστημα. Και είναι πολύ σημαντικό που αυτός ο Υπουργός είναι σήμερα εδώ, γιατί η κοινωνία μας και η δική μας τοπική περιοχή έχει πολλά προβλήματα και βέβαια εστιάζονται στο θέμα της οικονομίας. Και οι Έλληνες πολίτες ζητούσαν ελαφρύνσεις φορολογικές, οικονομική στήριξη σε πολλούς τομείς και μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν οικονομικά τον πολίτη. Ο Υφυπουργός μας, όσες φορές κάναμε εισηγήσεις για την περιοχή μας γύρω από τα οικονομικά ζητήματα, πρέπει να πω ότι πάντοτε είχε θετική προδιάθεση, συνέβαλε στις πολιτικές αποφάσεις για την οικονομική στήριξη όλων των Ελλήνων αλλά και της περιοχής μας και ήταν καθοριστική η προσπάθειά του στις διαδικασίες για να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις. Τον καλό λοιπόν, τον ευχαριστώ και τον καλό από οποιαδήποτε θέση στο μέλλον θα είναι να στηρίζει και πάλι και να φουγκράζεται την περιοχή μας, όχι γιατί είναι η δική μας, αλλά γιατί είναι μια περιοχή που το έχει ανάγκη. Είναι μια περιοχή που έχει ανάγκη την οργανωμένη Νέα Δημοκρατία που αφουγκράζεται τα προβλήματα και που είναι αποτελεσματική και δίνει λύσεις.